αυτό που χρησιμοποιείται σήμερα είναι ένα όχημα δίθεν εμβολιασμού, είναι μετατροπή δηλαδή του εμβολιασμού σε ένα όχημα έτσι ώστε να γίνουν αναστολές εργασίας, απολύσεις, διώξεις εργαζομένων. Η καθημερινότητα της δουλειάς μας είναι πολύ δύσκολη. Όλοι μας καλύπτουμε επιτακτικές ανάγκες σε κρίσιμες υπηρεσίες του νοσοκομείου με αυτοθυσία όλων των υγειονομικών, με διπλοβάρδιες και τηρώντας από πρώτη στιγμή όλα τα μέτρα προστασίας. Αναδεικνύεται, ας πούμε, ξεκάθαρα και αυτή τη φορά το γεγονός ότι η κυβέρνηση φορτώνει τις ευθύνες της στο λαό, φορτώνει τις ευθύνες της διαχείρισης της πανδημίας με τα τουριστικά πρωτόκολλα λάστιχο, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο και τα φορτώνει στο λαό και στους εργαζόμενους των νοσοκομείων. Ζούμε πολύ οξυμένα προβλήματα στην υγεία και ειδικά στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο το Μεταξά. Υποστελέχωση, υλικοτεχνική υποδομή η οποία είναι άλλου αιώνα, είμαστε πολύ χαμηλά. Ο χειρουργικός τομέας από περίπου 6 και 5, 11 εβδομαδιαία κρεβάτια χειρουργικά μειώθηκαν σε 6 κρεβάτια. Μία χειρουργική κλινική μείωσε από 6 κρεβάτια, πήγε στο 1 κρεβάτι και η άλλη χειρουργική κλινική πήγε στα 5 κρεβάτια από τα 8. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο ασθενής ο οποίος χρήζει χειρουργείο δεν μπορεί να χειρουργηθεί την κατάλληλη στιγμή. Αναβολή χειρουργείων. Ένα το κρατούμενο. Η υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό δεν είναι πρακτικά έβγαλε από τη δουλειά εργαζομένους στα δημόσια νοσοκομεία και βάλαν από το παράθυρο ιδιώτες, δεν λειτουργούν, προχωρούν συγχωνεύσεις όλων των ειδών των εργαζομένων, έχοντας το μοναδικό κομμάτι στο μυαλό τους να μπορέσουν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους για το νέο ΕΣΥ. Υποστελέχωση όλων των συναδέλφων του υγειονομικού τομέα, είτε αυτοί είναι νοσηλευτές, είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε αυτοί είναι διοικητικό προσωπικό, είτε αυτοί είναι τραυματιοφορείς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλουμε άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, θέλουμε άμεση στελέχωση καινούργιου δυναμικού, άρα πρόσληψη κατευθείαν ως έξοδο του κρατικού τομέα. Χρειαζόμαστε επίταξη του ιδιωτικού τομέα, διότι οι ανάγκες μας είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αυτή τη στιγμή το αντικαρκυνικό ογκολογικό νοσοκομείο Μεταξά μπορεί να λειτουργήσει. Είμαστε στο δρόμο, συνεχίζουμε για να πάρθουν πίσω οι αναστολές, για να γίνουν προσλήψεις στα νοσοκομεία, να μονιμοποιήσουν τους συναδέλφους συμβασιούχους, να διεκδικήσουμε ενίσχυση της υγείας για να μπορεί να δημιουργηθεί το κομμάτι της πανδημίας. Απαιτούμε μονιμοποίηση λοιπόν των συμβασιούχων και άμεση πρόσληψη χωρίς καμία καθυστέρηση. Η ανάγκη μας είναι σημερινή και σήμερα πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα.